είναι το βιβλίο με την ονομασία «Στο χορό των στίχων». Ένα μικρό βιβλίο πραγματικά περιέχει τόσα πολλά μέσα σε μαντινάδες και σε στίχους του Λευτέρη του Μπέρκη. Εδώ, να το ξαναδείξω αφού έχουμε την κάμερα και το πλάνο. Ορίστε. Πραγματικά, Λευτέρη, προσπάθησα να το ακτινογραφήσω λίγο το βιβλίο. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως έχεις πει, έχουμε χρέος στη ράτσα για τη συνέχεια της παράδοσής μας. Ήταν η φράση η οποία συγκράτησα και διαβάζοντας κάποιους από τους στίχους με τις εξαιρετικές μαντινάδες τις οποίες έχει συγγράψει εδώ μέσα σε αυτό το βιβλίο, προσπάθησα να διαμορφώσω και λίγο το προφίλ του ανθρώπου που θα έχω απέναντί μου. Ένας άνθρωπος που το μόνο του μέλημα είναι αυτό που σκέφτεται, να το κάνει μαντινάδα, να το μεταδώσει και να, όχι μόνο να διασκεδάσει, αλλά και να εμπνεύσει κόσμο και ιδιαίτερα την νέα γενιά. Όπως τα λες, σύνομαι είναι. Δεν είναι το μοναδικό μου μέλημα να το κάνω μόνο λόγια στο χαρτί. Είναι μέλημά μου και θέλω μου βαθιά από την καρδιά μου ορισμένα πράγματα που γράφω στο χαρτί να τα τηρώ στη ζωή μου, στη συμπεριφορά μου, στο φέρσιμό μου, στην κοινωνία που κινούμε, στα ανώγια πάνω στο χωριό μου και γενικότερα όπου κυκλοφορώ, αλλά και οι άνθρωποι που τα διαβάζουν. Ελπίζω κάτι να κρατάνε από αυτά τα γραπτά και να εφαρμόζουν και αυτοί ορισμένα στη ζωή τους. Γιατί επέλεξες να γράψεις ένα βιβλίο? Γιατί εντάξει, ξέρουμε και κάποιους μαντιναδολόγους οι οποίοι θα πουν κάποιες μαντινάδες και πραγματικά μπορεί και η νεότερη γενιά να μην τις κρατήσει, γιατί δεν τις έχει χειροπιαστά. Ναι. Φαντάζομαι ότι σκοπός σου ήταν αυτό το βιβλίο να μείνει παρακαταθήκη. Ακριβώς. Ο σκοπός μου ήταν να μείνουν αυτές οι μαντινάδες, να πάει σε όσα περισσότερα χέρια γίνεται. Θεωρώ ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη, γιατί τέχνη είναι η μαντινάδα, ναι. Δεν είναι δική του. Αυτά που κάνει, αυτά που σκέφτεται, αυτά που γράφει δεν είναι δικά του. Πρέπει να τα δίνει στον κόσμο, να μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά, ούτως ώστε αυτό που λέμε κριτική παράδοση και κριτική κουλτούρα να διαδοθεί όσο γίνεται περισσότερο και καλύτερα. Λοιπόν, μιλάς για την αγάπη, μιλάς για τον έρωτα, μιλάς για πάθη, μιλάς για τη μεγάλη σου αγάπη, τα Ανώγια, το χωριό σου. Και θέλω λίγο να πάρουμε ένα σφιγμό από τα στοιχεία που σε ενέπνευσαν να γράψεις αυτούς τους στίχους. Όπως διάβασες, Λευτέρη, γιατί είμαι σίγουρος ότι ξεσκόνησες το βιβλίο από την κουβέντα που κάναμε, οι εμπνεύσεις έρχονται από τη φύση, από το χωριό με εκεί πάνω, από τα Ανώγια, από το βουνό. Πρωταρχικό ρόλο παίζει, μπορεί να ακουστεί κάπως περίεργο, ο Ψιλωρίτης. Αυτό το βουνό που είναι εκεί πάνω. Έχει άλλο αέρα εκεί πάνω. Δηλαδή, πολλές φορές προσπαθώ να φανταστώ τον τόπο μου, τα Ανώγια και την Κρήτη γενικά χωρίς τον Ψιλωρίτη και δεν μπορώ να το φανταστώ. Θεωρώ ότι αυτός αναθρέφει τις γενιές, αυτός δίνει το στίγμα του τόπου και μετά κι εγώ επηρεάστηκα από τις ανθρώπους, από τις ρητίδες στον Γερόντο που λέω εκεί πέρα, από τις κοπελιές τις όμορφες, από τα παιδικά μου βιώματα, από τη διάλεκτο, γιατί η διάλεκτο είναι το μέσο το οποίο κρατά τη μαντινάδα και την παράδοσή μας ζωντανή. Δεν είναι, μόνο μια πώς εκφράζεσαι, είναι το μέσο το οποίο μας πάει παραπέρα. Είναι ορισμένα πράγματα που με επηρεάζουν, όπως ο έρωτας, η χαρά, ο πόνος, η λύπη. Και έτσι σκέφτομαι κάποια πράγματα και τα αποτυπώνω στο χαρτί. Τη μαντινάδα που λέω στο βιβλίο μπροστά στην εισαγωγή, λέω με μαντινάδες στο χαρτί τη σκέψη ζωγραφίζω και ό,τι διαβάλει ο μαύρος νους, έτσι θα το ξεστομίζω. Και έτσι ακριβώς αυτό που λέει η μαντινάδα, αυτό ακριβώς γίνεται. Βασίλη, θέλω να το δικό σου σχόλιο. Είσαι ένας άνθρωπος της κριτικής παράδοσης. Και επειδή ξέρω ότι γενικά είσαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνεχώς για την περαιτέρω παράδοση έτσι και της κριτικής μας κουλτούρας και της μουσικής, πώς σου φάνηκε σε πρώτη ανάγνωση το βιβλίο του Λευτέρη Μπέρκη? Εγώ έχω μια παραπάνω εμπειρία, διότι σαν φίλοι που είμαστε και πολλά χρόνια πριν, κάναμε τις παρέες, οπότε ήξερα τις μαντινάδες. Γιατί τις τραγουδούσαμε. Κάθε μαντινάδα, ας πούμε, ήταν και μια αφορμή να κάνουμε μια παρέα. Γιατί μου λέει, ας πούμε, έβγαλε μια μαντινάδα, παίξουμε μια κουντιλιά να την τραγουδήσουμε, να δούμε πώς και τον ήχο της μαντινάδας, τη μουσική πάνω. Ήμουν σύμφωνος στο να βγει το βιβλίο, να μείνει η παρακαταθήκη του Λευτέρη, γιατί πραγματικά αξίζει τα βιώματα αυτά που έχει πάρει και από τους προηγούμενους, όπως και από τον πατέρα του, ας πούμε, που είναι μαντινάδολόγος ο πατέρας του. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Και όπως είναι και νέος ακόμα, φανταστείτε στα επόμενα χρόνια τι έχουμε στη συνέχεια. Να λάβουμε ακόμα. Ποια είναι η μαντινάδα, θα σε βάλω τώρα σε μεγάλο, εντάξει, μου είπες την αρχική στην εισαγωγή, η οποία σε έχει σημαδέψει, συγγνώμη, από το βιβλίο.
Αυτή είναι μια ερώτηση, Λευτέρη, που την κάνει, μου την έχει κάνει και ο Βασίλης. Και φίλοι, αλλά ο Βασίλης με ξέρει και μάλλον μου την έχει κάνει χαριτολογώντας. Τις Μαντινάδες δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Η κάθε Μαντινάδα έχει τη στιγμή που έχει βγει, έχει αυτό που έχει βιώσει για να την πεις. Θα σου πω μια Μαντινάδα η οποία τη σκέφτομαι σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί μια φορά με ρωτήσαν, ας πούμε, τι είναι, λέει, η αγάπη. Και λέω, τι να πω, τι είναι η αγάπη. Και λέω, η αγάπη τα άγρια ηρεμεί, τα ήμερα τρομάζει, σου ψιθυρίζει βροντερά και ήσυχα σου φωνάζει. Η αγάπη είναι αυτή η αντίθεση, αυτό το πράγμα που δεν είναι στάνταρ και το παθαίνεις πολλές φορές και δεν είσαι σίγουρος ότι το έχεις πάθει. Άλλες φορές θες να το πάθεις και δεν μπορείς να το πάθεις. Είναι κάτι το οποίο έρχεται μόνο του, που το δουλεύεις βέβαια και έρχεται. Στο χορό των στίχων λοιπόν, ξαναδείχνω άλλη μια φορά το βιβλίο. Αυτό εδώ, όλες τις σκέψεις του Λευτέρη Μπέρκη, ένας άνθρωπος εμπνευσμένος από τις κορφές του Ψιλορίτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μια και είναι ο Βασίλης εδώ, θέλω μουσικά έτσι να κλείσουμε αυτή την όμορφη βέβαια, στο τέλος, συνάντηση. Τον ευχαριστώ τον Βασίλη που είμαστε κολλητοί, το ξέρει όλος ο κόσμος. Από κοπέλια στο χωριό μαζί, τι παρέες, τι καντάδες και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στις εμπνεύσεις μου και αυτά που είναι αποτυπωμένα μέσα. Η μουσική του Βασίλη πολλές φορές με έχει πάει παραπέρα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και είναι τιμή μας. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σύντομα. Γιατί και ο Βασίλης κάτι ετοιμάζει, θα το δούμε στην πορεία. Βέβαια, βέβαια. Την υγειά μας να έχουμε και θα έχουμε όμορφα πράγματα. Μπράβο, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να κλείσουμε με όμορφες Μαντινάδες. Πάμε να κλείσουμε με χηματικές κοντιλιές και θέλω να τις αφιερώσω σε ένα μερακλή των Ανογείων, τον Αναστάση του Πασπαράτζη και το ευχόμαστε να έχει την υγειά του και να είναι καλά. Για πάμε. Φίλο μας και πρότυπο για μας. Αισθάνομαι υπερήφανος σε τούτον τον τόπο. Σε τούτον τον τόπο, σε τούτον τον τόπο. Αισθάνομαι υπερήφανος σε τούτον τον τόπο. Σε τούτον τον τόπο, γιατί δεν έφαγα ποτέ άλλου ανθρώπου κόπο. Αυτός που έχει, αυτός που έχει αισθήματα με στην καρδιά στα βάθη, με στην καρδιά στα βάθη, με στην καρδιά στα βάθη. Έλα, ο παλαιό κάνει κι αυτός μα πιο μικρά από τι άλλους λάθη. Έλα, έλα μια χαραμάδα έβριξε ο ήλιος και εδώ και μου. Γιόλα μου, ο ήλιος και εδώ και μου, μια χαραμάδα έβριξε ο ήλιος και εδώ και μου. Μα ούτε και φοβήθηκα, μα ούτε και φοβήθηκα στα σκότεινα ποτέ μου. Να την ευθύνεις καθαρή, να την ευθύνεις καθαρή τη στράτα που βαδίζεις. Να την ευθύνεις καθαρή τη στράτα που βαδίζεις. Γιατί είναι κύκλος η ζωή, γιατί είναι κύκλος η ζωή και την αναγυρίζεις. Γεια σου Βασίλη. Έλα, όποιο δεν κάψει ο έρωτας κι ας είναι ένα ψυχάλι, κι ας είναι ένα ψυχάλι βρε, κι ας είναι ένα ψυχάλι. Όπα να καταλάβει δεν μπορεί πως καίγονται οι άλλοι. Όταν, κοπελιά μου, όταν σε βλέπω μια φωτιά μεγάλη με τη λίγη. Όταν σε βλέπω μια φωτιά μεγάλη με τη λίγη. Αντές, αντές, λεμονιά μου, μα τσόντες σε αναζητώ, δεν είναι πάλι λίγη.